Οι μισθωτοί ε, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση εισοδήματο μισθωτού μέχρι 30 Απριλίου. Μέχρι το Σάββατο δηλαδή. Μέχρι το Είστε Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο. Μέχρι αύριο ουσιαστικά. Μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι η ώρα ναι, ναι. 2.30. Θα παραλαμβάνουμε όλε τι δηλώσει μισθωτών. Όσοι θέλουν να προσέλθουν προσωπικά από τα κατατόπου επαρχιακά γραφεία του τμήματο εσωτερικών προσόδων θα τι υποβάλλουν. Όσοι θέλουν να τι ταχυδρομήσουν, πάλι είναι έγκυρη η υποβολή τη δήλωση με την προπόθεση ότι η ταχυδρόμηση θα γίνει πριν τι 30 του μήνα. Διότι ελέγχονται τι φραγίδε του ταχυδρομείου. Και βεβαίω υπάρχει και η ηλεκτρονική υποβολή τη δήλωση μέσω τη υπηρεσία TaxisNet, που ο φορολογούμενο μπορεί να υποβάλει τη δήλωση εισοδήματο του μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Χρειάζεται όμω κωδικό. Βεβαίω. Ε, εάν ο φορολογούμενο έχει πρόσβαση, διότι έχει τον κωδικό στο TaxisNet, μπορεί να το κάνει. Εάν όχι, μπορεί μέχρι και σήμερα να υποβάλει αίτηση για να γραφτεί. μέχρι και είναι σήμερα δίνεται κωδικό. Διαφορετικά Βεβαίως. δεν υπάρχει περίπτωση αύριο να γίνει οποιαδήποτε ε, θα ηλεκτρονική είναι ηλεκτρονική λίγο δύσκολο. αίτηση. Ναι. ναι, θα προσπαθήσουμε, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα να τον παραλάβουμε σήμερα. Μάλιστα. Πριν πάμε στι λεπτομέρειε, το πώ συμπληρώνουμε μία αίτηση κτλ. Αν κάποιο έχει συμπληρώσει την αίτησή του και δεν έχει βάλει στο ταχυδρομικό κυβότιο. Αύριο το μεσημέρι και την παραλάβει ο ταχυδρόμος τη Δευτέρα. Τι γίνεται, θεωρείται άκυρη. Όχι, δεν είναι άκυρε οι δηλώσει που υποβάλλουν οι ταχυδρόμοι. Η θα είναι για μετά τι 30. Ναι. Για τι καθυστερημένε υποβολέ ναι. δηλώσεων υπάρχει πρόστιμο 51 ευρώ και υπάρχει και χρηματική επιβάρηση 5%. Πάνω στον πληρωταίο φόρο. Υπάρχει τόκο δηλαδή, για την, εάν υπάρχει πληρωταίο φόρο για την καθυστέρηση στην υποβολή τη δήλωση. Γι' αυτόν καλούνται όλοι οι φορολογούμενοι, αν είναι δυνατόν και δεν έχουν στείλει τι δηλώσει του, να το κάνουν σήμερα και αύριο. Υπάρχει χρόνο μέχρι αύριο το μεσημέρι και μπορούν να το πράξουν. Μάλιστα, για οποιοδήποτε λόγο χαθεί το ταχυδρομείο, ποιο ευθύνεται. Ε, η δήλωση. Ε, Σίγουρα ο φορολογούμενο θα έχει αντίγραφο τη δήλωσή του. Α, δεν βγάλει. Όχι, πάει. όχι. Από αυτά τα έντυπα που μα στέλνετε, έχουμε συμπληρώσει την αίτηση, την έχουμε βάλει στο ναι. φάγελο που μα έχετε στείλει ναι. και την έχουμε ρίξει σε κυβότιο του ταχυδρομείου. Ναι. Για να την παραλάβει ο ταχυδρόμο ναι. και να σα τη φέρει. Τι γίνεται σε περίπτωση μεταξύ αυτή τη ε, ε, μεταφορά, χαθεί. Για να είμαι ειλικρινή, δεν είχαμε παράπονα από φορολογούμενου ότι χάθηκα στο ταχυδρομείο οι δηλώσει του. Άρα του. δεν υπάρχει ίδερα. πρόβλημα. Ε... Είναι πολύ έγκυρε οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε. Δεν υπάρχει λόγο εκεί να ανησυχούμε. Όχι. Μάλιστα. Αυτέ τι αιτήσει για αυτού που υποβάλλουν για πρώτη φορά τη φορολογική του δήλωση, αναγκαστικά ή μέσω διαδικτύου ή από τι υπηρεσίε σα μπορούν να τι προμηθευτούν. Ναι, από την υπηρεσία μα ή ε, βεβαίω από την υπηρεσία μα και το διαδίκτυο. Είναι πολύ απλή η δήλωση. Το τι θα ήθελα να πω που ρωτούν συνέχεια οι, οι, φορολογούμενοι είναι εάν ο μισθό του είναι κάτω του αφορολόγητου. Δηλαδή, εάν κάποιο μισθωτό έχει μισθόν κάτω από τι 19.500 ευρώ, δεν υπάρχει λόγο να συμπληρώσει δήλωση και να την αποστείλει. Επομένω, δεν υπάρχει λόγο ούτε πανικού ούτε συνοστισμού στα γραφεία μα. Εάν κάποιο δεν έχει φορολογητέων εισόδημα, δεν υπάρχει λόγο να συμπληρώνει την δήλωση εισοδήματο και να την υποβάλει. Γιατί και αυτό το έχουμε ακούσει. Δηλαδή, αν δεν είσαι στην κατηγορία του φόρου, πρέπει να συμπληρώνει αίτηση για να μην σε ψάχνει στη συνέχεια ο φόρο, να πάει χρόνια πίσω και να χρειάζεται να πληρώσει. Είναι και αυτή μια ερώτηση που ακούω πολύ συχνά. Ε, γι' αυτό το διευκρινίζω ότι οι μισθωτοί που έχουν εισόδημα κάτω των 19.500 ευρώ, δεν υπάρχει λόγο να συμπληρώνουν δήλωση εισοδήματο. Μάλιστα. Και πότε θα ξεκαθαρίσει αυτή η χρονιά σε σχέση με τι φορολογίε, δηλαδή πότε θα γίνει ο έλεγχο αυτών των φορολογικών δηλώσεων, έτσι ώστε να σταλεί η απάντηση αν Φορολογία. χρωστάτε ή αν σα χρωστούν. Ε, όσες Όσε δηλώσει υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω τη υπηρεσία του TaxisNet γίνονται μέσα στου επόμενου τρει μήνε, δηλαδή πριν το Δεκέμβρη φέτο έχουν όλοι πάρει τι φορολογίε του. Είτε είναι πληρωτέως είτε επιστρεπτέω ο φόρο, όσοι τι υποβάλλουν σε έντυπη μορφή, επειδή πρέπει να καταχωρηθούν και μετά να γίνουν οι φορολογίε, παίρνει περισσότερο χρόνο, παίρνει 2 με τρία χρόνια στο παροστάδιο. Μάλιστα. Θα ήθελα μια διευκρίνηση κατά πόσον έχει μπει και σε αυτήν την υπηρεσία το διαδίκτυο για τα καλά στη ζωή μα. Είναι πολλοί που επιλέγουν το διαδίκτυο ή ακόμη. Είναι λίγο ο αριθμό. Δυστυχώ οι Κύπροι φορολογούμενοι δεν επιλέγουν το διαδίκτυο. σω επειδή γίνεται και πιο σύντομα η φορολογία του και πρέπει να την πληρώσουν. Μπορεί να είναι και ένα από του λόγου που, <σταλώσει> που δεν υποβάλλουν τα ε, ηλεκτρονικά. Μπορεί να του επιστραφεί η ηλεκτρονική. Ναι, ε ε ε ε ε εκείνοι που την υποβάλλουν ηλεκτρονικά σίγουρα παίρνουν την επιταγή του πολύ πιο σύντομα. Ε Πέρσι είχαμε περίπου 7.000 δηλώσει που υποβλήθηκαν <σ Murray> ηλεκτρονικά. Καλό αριθμό, ναι. Καλό αριθμό, αλλά σε σχέση με τι 240.000 φορολογικέ δηλώσει που στέλνουμε στου φορολογούμενου, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Έχετε ενδείξει αν αυτό ο αριθμό φέτο έχει αυξηθεί ή ακόμη είναι νωρί να το ξέρετε. Ε, επειδή οι Κύπροι συνηθίζουν να το κάνουν την τελευταία στιγμή, είναι από εβδομάδα θα έχουμε στοιχεία ε, για το πώ υπέβαλαν φέτο. Υπάρχει αρκετό κόσμο εκεί στα γραφεία σα που ναι, ζητά πληροφορίε. υπάρχουν ε, ουρέ, όμω έχουμε όλων των προσωπικών και εξυπηρετά των κοινών. Υπάρχουν παντού ε, κέντρα εξυπηρέτηση του κοινού. Αν κάποιο δεν μπορεί να τη συμπληρώσει, γιατί είναι η πρώτη φορά που το πράσι πράττει, μπορεί να τη ε, ε, βοηθήσει κάποιο λειτουργό του τμήματο. Και είναι και πολύ απλοποιημένε οι δηλώσει του μισθωτού. Ε, επίσης Επίση, να αναφέρομαι ότι δεν χρειάζεται να επισυναυθούν πιστοποιητικά, εκτό αν υπάρχει φόρο που παρακρατήθηκε. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να υποβάλει ε, τι ε, ασφάλειε του, τα αποδεικτικά των ασφαλιών, Δεν χρειάζεται. Είναι μόνο τα πιστοποιητικά που υπάρχει παρακρατηθέντα φόρο. Μάλιστα, αν κάποιο εργάζεται, η εταιρεία του αποκόπτει κανονικά την φορολογία και δεν υποβάλει η αίτηση. Τι γίνεται, Τον εντοπίζετε εσεί, οδηγείτε ενώπιον σα, οδηγείτε στο δικαστήριο, ποια είναι η διαδικασία. Ε, οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κάποια ανώρμα μπορεί να παραλάβουν. Ενώ του αποκόπτεται κανονικά η φορολογία, αλλά δεν υποβάλλουν δήλωση. Τι γίνεται. Αν τους αποκόπτεται κανονικά, δεν υπάρχει πληρωτέος φόρος. Επομένως, δεν έχει καμία ανεπίπτωση από πλευρά του τμήματο μα. Δεν υπάρχει επιπλέον φόρο να πληρώσει, επομένω δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να του γίνει φορολογία με μηδέν φόρων πληρωτέων. Επομένω δεν έχει να φοβάται τίποτα. Μάλιστα. Απλά πρέπει να υποβάλει τη δήλωσή του για να είναι συνεχή. Έχουμε μία ερώτηση από τη Λεθιατή. Κατά πόσο το σύστημα είναι, αρκετό, είναι αρκετά δυνατό για να αντέξει πολλέ αιτήσει ταυτόχρονα. Το TaxisNet. Μάλιστα, ναι. Φαντάζομαι... ναι. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ναι, για υπάρχει. μαζική υποβολή. Όχι. Άρα Άφοβα να υποβάλουν τι αιτήσει mm. του μέσω διαδικτύου. Έχετε μέχρι αύριο, μέχρι σήμερα, πρέπει να πάρετε κωδικό και να υποβάλλετε άμεσα την αίτησή σα. Όσοι δεν παίρνετε άνω των 19.500 ευρώ, σωστά τα λέω, Σωστό. δεν υπάρχει λόγο να συμπληρώσετε καμία αίτηση. Και όσοι έχετε τι αιτήσει στο σπίτι, καλό θα ήταν μέχρι αύριο να τι πάρετε στα αρμόδια τμήματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ.